Κυρία Ράζου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Βλέποντας τα στοιχεία, βλέποντας τα εκλογικά αποτελέσματα, διαπιστώνει κανείς ότι έχουμε την τέταρτη εκλογική αναμέτρηση στη σειρά που το ΚΚΕ έχει μία αύξηση, σημαντική αύξηση σε ψήφους, σε ποσοστά. Αυτό σημαίνει και μία ευάθυση της σχέσης του με τον κόσμο. Αυτή η διεύρυνση της πολιτικής επιρροής διαπιστώνεται από την επαφή σας με τον κόσμο ότι έχει πάρει μόνιμα, πιο σταθερά χαρακτηριστικά? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο επιτεύχθηκε σε συνθήκες μεγάλου αποπροσανατολισμού και σκληρής αντιπαράθεσης, και σε ό,τι αφορά το κόμμα μας πράγματι επιβεβαιώνεται ότι οι δεσμοί του κόμματος όχι μονάχα διατηρούνται αλλά ανανεώνονται, σφυριλατούνται. Και το εκλογικό αποτέλεσμα δείχνει ότι η άνοδος που καταγράφηκε για τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις της προηγούμενης χρονιάς και η τέταρτη όπως σημειώσατε δεν είναι καθόλου ένα συγκυριακό φαινόμενο. Παρά το γεγονός, οφείλω να πω, μια που μου δίνετε την ευκαιρία με την ερώτησή σας, ότι φαίνεται ότι αυτή η εκλογική άνοδος του ΚΚΕ, η πολύ σημαντική, έχει ενοχλήσει από ό,τι φαίνεται πολλούς, γιατί παρατηρούμε ότι γίνεται μια προσπάθεια απαξίωσής της από χθες και όλας που άνοιξαν οι κάλπες και σήμερα πολύ περισσότερο. Και εντάξει, φαίνεται ότι αφού δεν κατάφεραν προεκλογικά διάφοροι εδώ, πώς το λένε, εκπρόσωποι της κυρίαρχης πολιτικής να απαξιώσουν την χρησιμότητα της ψήφου του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές, βάζοντας πολλές φορές το ερώτημα και γιατί παίρνετε μέρος και ξανά γιατί παίρνετε μέρος στις εκλογές κτλ., φαίνεται ότι σήμερα δεν μπορούν να χωνέψουν και να καταπιούν τη μεγάλη άνοδο του ΚΚΕ και επιχειρούν με μικρόψυχα σχόλια και φεδρότητες να απαξιώσουν αυτό το αποτέλεσμα. Όμως, κύριε Μπογιόπουλε, εδώ στο αποτέλεσμα του ΚΚΕ καταγράφεται μια αγωνιστική πείρα που φαίνεται ότι διαμορφώνεται και σε πολιτική πείρα με βαθύτερα ταξικά χαρακτηριστικά, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και πού καταγράφτηκε και συντέλεσε αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα του κόμματος. Δηλαδή ότι στην Αττική το ΚΚΕ κατοχυρώνεται ως τρίτη πολιτική δύναμη με ποσοστά πάρα πολύ μεγάλα σε εργατικούς δήμους που συγκεντρώνεται εργατική τάξη, ότι έχει μεγάλα ποσοστά το ΚΚΕ σε μεγάλα αστικά κέντρα εκεί που δόθηκαν δηλαδή μεγάλοι εργατικοί αγώνες. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα στα χωριά της Λάρκο. Εκεί το ΚΚΕ πήρε 50%, κυρία Ράζου. 50%, ναι, σε μερικά χωριά 50%. Όπως επίσης και σε άλλα αστικά κέντρα ή σε περιοχές που έγιναν μεγάλοι λαϊκοί αγώνες και λαϊκές μάζες βγήκαν στους δρόμους στη Θεσσαλία, στη Λάρισα, αλλού, στα χωριά γύρω από τα μεταλλεία που βρίσκονται τώρα στη Χαλκιδική σε απεργιακούς αγώνες και σε άλλα σημεία της Ελλάδας, μαζί με τις παραδοσιακές βεβαίως περιοχές για το κόμμα, που υπάρχει παράδοση για το κόμμα και το κίνημα που συγκροτούν το αποτέλεσμα του ΚΚΕ. Αυτά είναι ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει να τα κρατήσουμε, γιατί επιβεβαιώνεται ότι οι δεσμοί του κόμματος διατηρούνται, ανανεώνονται όπως είπα και προηγούμενα και σφυριλατούνται στην αγωνιστική και πολιτική δράση. Και αυτό είναι αποτέλεσμα στο πώς επικοινωνεί το ΚΚΕ την πολιτική του με τα εργατικά λαϊκά στρώματα, πολύμορφα και διαρκώς, επιδιώκοντας να συζητάει πολιτικά τις εξελίξεις με τον κόσμο, με την εργατιά, και όχι να κάνει προεκλογικές εκστρατείες για τις φωτογραφίες και για τα δελτία των 8, που απαξιώνουν τη συμμετοχή στην πολιτική δράση και στην πολιτική συζήτηση ενός κόσμου. Όπως κάνουν άλλα αστικά κόμματα, η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και πείτε μου κάτι. Μου δίνεται ευκαιρία καταρχάς, επειδή όντως το έχω διαπιστώσει και εγώ, ότι κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται, δεν βλέπουν το σύνολο της εικόνας των χτεσινών αποτελεσμάτων. Να πω λοιπόν ότι το ΚΚΕ είχε σύν 65.000 ψήφους από το 2019, τις μικρότερες απώλειες λόγω της αποχής, 33.000 μείον σε σχέση με το 23, όταν η Νέα Δημοκρατία έχασε 1.000.000 και ο ΣΥΡΙΖΑ 338.000.
Αυτή είναι η πραγματική εικόνα και το ποσοστό από 5,5% στις προηγούμενες ευρωεκλογές σχεδόν διπλασιάστηκε, έχει πάει στο 9,3%. Αυτά είναι οι αμήλικτοι, όπως λένε αυτοί που δεν βλέπουν γλώσσα των αριθμών. Ναι. Ναι. Αν δει κανείς την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έλεγε κανείς ότι εδώ είμαστε ένα γαλατικό χωριό, κυρία Ράζου. Δηλαδή, η θυγατέρα ιδεολογική του Μουσολίνη στην Ιταλία, η Λεπέν στη Γαλλία, φασίστες σκανδιναβικές χώρες, στη Γερμανία ακροδεξιά, βαλτικές χώρες τα γνωστά μετά την πτώση. Και εδώ έχεις ένα κομμουνιστικό κόμμα πουθενά αλλού στην Ευρώπη, το οποίο έχει τέτοια πολιτική επιρροή. Πού το αποδίδεται? Στο νερό, κάτι έχει το νερό? Όχι. Κύριε Βογιόπουλε, εδώ είναι ένα συνδυασμός κριτηριών και παραγόντων που καθορίζουν το εκλογικό αποτέλεσμα και το εκλογικό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που όπως είπαμε και προηγουμένως δεν είναι καθόλου εύκολο, με την έννοια ότι αναμετριέται συνολικά σε όλη τη γραμμή της αντιπαράθεσης με την κυρίαρχη αστική πολιτική ή τα κόμματά της, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτή είναι μια συνεπή στάση η οποία πολιτικά εξελίσσεται στις σύγχρονες συνθήκες μέσα στις οποίες δρούμε κάθε φορά. Και από αυτή την άποψη πρέπει να πούμε ότι, εντάξει, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η πολιτική γεωγραφία είναι αυτή που περιγράψατε και εσείς προηγούμενα, αλλά εδώ υπάρχει και η Ευρώπη των μεγάλων εργατικών αγώνων στη Γαλλία και αλλού, που η αλήθεια είναι ότι αυτή η πείρα, η αγωνιστική των λαών της Ευρώπης, δεν υπάρχει εκείνο το πολιτικό υποκείμενο. Δεν βρίσκει πολιτική έκφραση. Που να έχει μια έκφραση σε εργατική ταξική κατεύθυνση. Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση είναι από αυτή τη σκοπιά δύσκολη, παρά το γεγονός ότι αυτός ο αρνητικός πολιτικός σχετισμός δύναμης, οφείλουμε να πούμε, και είναι γνώμη μας και αντίληψή μας αυτή, ότι δεν είναι αμετακίνητος, δεν είναι αναλύωτος, δεν είναι παντοτινός, μπορεί να αλλάξει απέναντι στο ρεαλισμό της υποταγής, δηλαδή και της ενσωμάτωσης από τα δεξιά, ακροδεξιά, συντηρητικά, φιλελεύθερα, πράσινα, σοσιαλδημοκρατικά και δεν ξέρω εγώ τι άλλα δημοκρατικά μέτωπα και συνασπισμοί, ας πούμε, θα προκύψουν οι δυνάμεις εκείνες, ναι, που θα πάρουν την ευθύνη της ανασυγκρότησης, της συμβολής, να υπάρχει έκφραση σε τέτοια κατεύθυνση και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια οπωσδήποτε, διότι τα δύσκολα για τους λαούς της Ευρώπης και το δικό μας λαό είναι μπροστά. Βέβαια, εδώ το ΚΚΕ είναι αποφασισμένο, δεν είναι υπερβολή να το επαναλάβουμε, νομίζουμε. Δεν θα κουράσουμε αν πούμε ότι τη δύναμη την εκλογική που του δώσε ο λαός, με πολλαπλάσιο τρόπο θα την καταθέσει για να πάρουν νέα πνοή οι αγώνες και να γίνει πιο αποτελεσματική η πάλι στις συγκεκριμένες συνθήκες. Σε συνθήκες δηλαδή οικονομικής αστάθειας, βαθύτερης πολεμικής εμπλοκής και γενίκευσης του υπεριαλιστικού πολέμου, όπου εδώ θα χρειαστεί η εργατική τάξη, ο λαός μας, σε όλα τα επίπεδα να βρεθεί μπροστά, να μην ξαναματώσει για τα κέρδη του κεφαλαίου. Είτε αυτό είναι τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης που είναι μπροστά, είτε είναι η ευάθυνση, το μήνυμα που πήρε ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του για μεγαλύτερη ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις, άρα βλέπε μεγαλύτερη ταχύτητα στην υλοποίηση των αντιλαϊκών μέτρων, αυτό είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι έλαβε ως μήνυμα, είτε είναι τα εργασιακά, τα ζητήματα της παιδείας, της υγείας, όλα τα καυτά μέτωπα του λαού δηλαδή. Το ΚΚΕ σε αυτή την κατεύθυνση εδώ το επόμενο χρονικό διάστημα ακόμα πιο αποτελεσματικά, ακόμα καλύτερα θα προσφέρει τις δυνάμεις τους σε αυτή την υπόθεση. Πείτε μου κάτι τελευταίο, στρέφετε την προσοχή σας σε αυτόν τον κόσμο 6 στους 10 με βάση τους εγγεγραμμένους δεν προσήλθαν. Στρέφετε την προσοχή σας σε αυτόν τον κόσμο πώς αυτή η απόρριψη του πολιτικού συστήματος που γίνεται με το γύρισμα της πλάτης να γίνει κατά πρόσωπο πια προσερχόμενος στις διαδικασίες, είτε αυτό είναι απεργία, είτε είναι συλλαλητήριο, είτε είναι κινητοποίηση, είτε είναι λαϊκός αγώνας, είτε είναι εκλογές. Ναι, είναι ζητούμενο, κύριε Μπογιόπουλε,
αυτή η διαμαρτυρία, η πολιτική διαμαρτυρία που εκφράστηκε με αποχή και απαξίωση ως ένα μεγάλο βαθμό απέναντι στο πολιτικό σύστημα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην είναι άσφαιρη, να μην είναι άσφαιρη, αλλά να αποκτήσει ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά ώστε να μην παρεμηνεύεται, να μην την ερμηνεύει ο καθένας όπως θέλει, με συμμετοχή στο κίνημα και οπωσδήποτε να πάρει πιο ριζοσπαστικά και βαθιά χαρακτηριστικά, να συναντηθεί αυτός ο κόσμος, το μεγαλύτερο μέρος του, γιατί είναι εργατόκοσμος, λαϊκός κόσμος, με την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ, να διαμορφώσουμε προϋποθέσεις για σύγκρουση και ανατροπή. Αυτή είναι η ελπιδοφόρα προοπτική. Κυρία Ράζου, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Καλά.